Από την πλευρά μου θα ήθελα να προσθέσω ότι... Από την πλευρά μου θα ήθελα να προσθέσω ότι από την ημέρα που η κυρία Λιφέρη επέλεξε να ακολουθήσει την νόμιμη οδό και αυτή που της επέτασε ο νόμος και να καταγγείλει το γεγονός αυτό της παρακολούθησής της στις αρμόδιες αρχές, που είναι μόνο οι εισαγγελικές, από τότε υφίσταται έναν πόλεμο, ο οποίος, ψυχολογικό πόλεμο κυρίως, ο οποίος στις τελευταίες μέρες νομίζω ότι φτάνει σε ένα αποκορύφωμα με αλλαγή κλειδαριών, με θέματα τα οποία ενδεχομένως είναι επουσιώδη για τους πολίτες που ακούνε, αλλά επηρεάζουν πραγματικά και την εύρυθμη λειτουργία και επηρεάζουν και γενικά την λειτουργία όλης της περιφέρειας. Για παράδειγμα, αναφέρω την αλλαγή των κλειδαριών, αναφέρω την, το βασικό, την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων, τις εντολές για εκένωση των χώρων, κάποιων χώρων και από τους αποσπασμένους υπάλληλους που έχουν αποσπαστεί στις υπηρεσίες της, του Αντιπεριφερειάρχη, της Αντιπεριφερειάρχη, της κυρίας Αλιφέρη. Αναφέρομαι στην, σε κάποιες δηλώσεις και αποφάσεις της κυρίας Μπούζα συγκεκριμένα, για την οποία αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει υπογραφεί μια απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη με ημερομηνία 21/6, με την οποία της αναθέτουν κάποιες αρμοδιότητες. Σε αυτή την απόφαση είναι η παρήθμα 157-398, 13/6 του 2018. Ανάθεση τομέων ευθύνης στη θεματική αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτή εδώ η απόφαση και με την οποία στο τέλος λέει ένα κατούτου όλα τα έγγραφα υπηρεσιών της Περιφερειακής Ένωσης Ενότητας Μεσσηνίας να φέρουν την προσυπογραφή της κυρίας Μπούζα. Αυτή η απόφαση, και ας με διορθώσει όποιος έχει καμία αντίθετη πληροφόρηση, δεν έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Για να είναι έγκυρη αυτή η απόφαση, έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο η ανάρτησή της στη Διάβγεια, αλλά και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Δηλαδή, και αναρωτιέμαι, μάλλον δεν αναρωτιέμαι, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά ας αναρωτηθούν όλοι, αυτή η απόφαση, για παράδειγμα, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, όταν με έγγραφο το οποίο ισχύει εδώ και μια εβδομάδα και το οποίο απαιτεί να έχει την προσυπογραφή, όλα τα έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας να έχουν την προσυπογραφή της κυρίας Αλιφέρη και της κυρίας Μπούζα, όταν... δεν έχουν. Ακριβώς. Οποιοδήποτε λοιπόν έγγραφο έχει εκδοθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι ανυπόστατο και είναι άκυρο. Και όχι μόνο αυτό. Η σπουδή για να τις αφαιρέσουν και για να, να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος εναντίον της κυρίας Αλιφέρη φαίνεται από το απλό γεγονός ότι σε αυτή την απόφαση που σας αναφέρω μέχρι και ο αριθμός αδά της προηγουμένης απόφασης με την οποία ορίστηκε η αντιπεριφερειάρχηση η κυρία Μπούζα, είναι σφαλμένο. Άμα το διαβάσετε, είναι σφαλμένο το ΑΔΑ που αναφέρει. Όλα αυτά δείχνουν μια σπουδή, οι κλειδαριές, οι αποφάσεις, οι αναθέσεις των αρμοδιοτήτων, μια ευθεία επίθεση, ένα μένος, ένα πογκρόμ, χωρίς ουσιαστικό λόγο και μόνο για το ότι, όπως αναφέρεται εξ αρχής, απευθύνθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Όλα αυτά, αν ήμασταν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου και ξέρουν όσοι νομικοί μας ακούνε, συνιστούν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, το οποίο θεμελιώνει και δικαίωμα αποζημίωσης λόγω προσβολής προσωπικότητας. Δεν είμαστε στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, αλλά η προσβολή της προσωπικότητας με πράξεις και παραλήψεις που έγιναν και ενδεχομένως θα γίνουν, θεμελιώνεται. Αυτά είχα να πω την πλευρά μου.